Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το γλυκάκι μας. Θέλω να φτιάξετε ένα κέικ μανταρίνι με πραγματικά γεύση μανταρίνι. Η συνταγή είναι πανεύκολη, δεν χρειάζεται καν μίξερ, χρειάζεται μόνο να συγκεντρωθείτε στο τι ακριβώς κάνουμε. Θα βγει πάρα πολύ εντυπωσιακό στο τέλος, ειλικρινά σας το υπόσχομαι. Οπότε θέλω να είστε προσεκτικοί, να φτιάξουμε σωστά το κέικ μας, τη βάση μας, και από εκεί και πέρα να πάρουμε και να στήσουμε όλο το υπόλοιπο κέικ για να μοιάζει με μανταρίνι. Τώρα, πάμε να δούμε τα υλικά και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε. Για το κέικ μανταρίνι θα χρειαστούμε: για το κέικ 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κουταλιά της σούπας baking powder, 1 πρέζα αλάτι, 100 γραμμάρια χυμό μανταρίνι, 2 αυγά μεσαία, 2 κρόκους από μεσαία αυγά, 350 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 60 γραμμάρια ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, ξύσμα από 5 μανταρίνια και 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό. Για το frosting θα χρειαστούμε: 180 γραμμάρια κουβερτούρα λευκή, Nestlé Dessert, 180 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 180 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και μισό κουταλάκι του γλυκού πορτοκαλί χρώμα ζαχαροπλαστική σε πάστα. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια χυμό μανταρίνι, 1 κουταλιά της σούπας κονιάκ, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας και 1 κουταλιά της σούπας μέλι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 90 γραμμάρια λευκή κουβερτούρα λιωμένη, φέτες από ένα μανταρίνι και φύλλα δυόσμου. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Βλέπετε πολλά υλικά εδώ πέρα, αλλά όλα τα υλικά τα έχετε στο σπίτι 100%. Μανταρίνια δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Όλοι έχουμε μανταρίνια, τρώμε μανταρίνια και συνήθως τι κάνουμε, παίρνουμε και πετάμε έξω τη φλούδα στα σκουπίδια και τρώμε το εσωτερικό. Σήμερα αυτό που πετάτε θα το αξιοποιήσουμε για να φτιάξουμε ένα πολύ γευστικό και αρωματικό κέικ μανταρίνι. Από εκεί πέρα, αλευράκι, ζάχαρη, αυγά, γιαούρτι έχετε όλοι στο σπίτι. Έτσι δεν είναι? Και λαδάκι έχετε όλοι στο σπίτι. Οπότε πάμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά για να φτιάξουμε το κέικ μας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αναμίξουμε το αλεύρι μας. Ρίχνουμε το baking και το αλατάκι μας. Baking powder και αλάτι. Όλα θα μας δώσουν ένα πολύ αφράτο κέικ και αυτό που θέλω είναι να ανακατέψετε πολύ καλά το αλεύρι με το baking για να πάει παντού. Αφήνουμε στην άκρη. Πάει αυτό το μπολ. Θέλουμε άλλο ένα μπολάκι. Θα πάρω αυτό και θα πάμε να ρίξουμε όλα τα υγρά μας μέσα. Που τα υγρά είναι ο χυμός από το μανταρίνι, τα δύο αυγουλάκια μας ολόκληρα, 1-2 αυγά ολόκληρα και 2 κρόκους. Οπότε χωρίζουμε ασπράδια και κρόκους, θα ρίξουμε μόνο τους κρόκους, 1-2, τα ασπράδια φυσικά τα κρατάμε, μπορούμε να κάνουμε υπέροχες μαρέγγες, υπέροχες ομελέτες και γενικά μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε ρίχνουμε και το δεύτερο κρόκο μέσα. Η όλη διαδικασία γίνεται και σε μίξερ να σας πω, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Το μίξερ είναι χρήσιμο σε συνταγές που δεν γίνονται με το χέρι. Τώρα, ρίχνουμε μέσα τη ζάχαρη. Ρίχνουμε μέσα το λαδάκι μας. Ρίχνουμε μέσα τη βανίλια μας. Και ήρθε η ώρα να βγάλουμε το ξύσμα από τα μανταρίνια μας. Τώρα, εντάξει, ξέρω ότι μπορεί να σας φανεί αστείο αυτό που θα κάνω σε μερικούς, αλλά όντως πρέπει να το δηλώσω. Λοιπόν, θέλουμε μόνο το πορτοκαλί σημείο από τα μανταρίνια. Δεν θέλουμε καθόλου το λευκό σημείο. Το λευκό σημείο είναι πικρό, δεν μας αρέσει. Υπάρχει περίπτωση να χαλάσει τη συνταγή μας. Οπότε κοιτάξτε εδώ. Πολύ όμορφα βγάζω μόνο το πορτοκαλί από τα μανταρίνια. Και έχουμε αρκετά μανταρίνια. Έχουμε 5 μανταρίνια. Γιατί θέλουμε πραγματικά να γίνει μανταρινένιο το κέικ μας. Στο τέλος, όταν θα κόβετε ένα κομμάτι από το κέικ, θα μυρίζει μανταρίνι ακριβώς όπως μυρίζει όταν καθαρίζετε μανταρίνι για το φάτε. Είναι φανταστική συνταγή. Γίνεται με υλικά που όλοι έχετε στο σπίτι σας. Λοιπόν, τέλος με τα μανταρινάκια και το αφήνω στην άκρη γιατί θα χρειαστώ φιλέτα μανταρίνια στο τέλος. Αυτό το αφήνω στην άκρη και τελευταίο συστατικό που πρέπει να ρίξουμε μέσα είναι το γιαούρτι. Εδώ ρίχνουμε μέσα και το γιαουρτάκι μας, στραγγιστό γιαούρτι. Μετά το ελαιόλαδο θεωρώ ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο δώρο στην ελληνική κουζίνα που μπορούμε να έχουμε. Πρέπει να χρησιμοποιούμε γενικά στη συνταγή μας το γιαούρτι και το λάδι. Και τα δύο τα έχω βάλει στην συνταγή αυτή, γιατί είναι πάρα πολύ θρεπτικά και θέλουμε να κάνουμε και πιο θρεπτικό το γλυκό μας. Τώρα, σύρμα, εδώ. Και ανακατεύουμε καλά μέχρι που να λιώσει τελείως η ζάχαρη, να ανακατευτεί με τα αυγά και το γιαούρτι και να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα.
Ιταλία. Πιο δύσκολη συνταγή του κόσμου. Τώρα ρίχνουμε όλα τα στερεά που χωρίσαμε πριν μέσα. Εδώ, αλεύρι, μπέικιν και αλάτι. Ανακατεύουμε με μία κουτάλα εδώ. Σιγάνα, ήρεμα. Δεν θέλουμε να δουλέψουμε πολύ το μείγμα γιατί κάνουμε κέικ. Και να θυμίσω ότι στα κέικ το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι να δουλέψουμε πολύ το αλεύρι με όλη την υγρασία, γιατί το αλεύρι αρχίζει και αναπτύσσει τη γλουτένη του, οπότε το μείγμα μας αντί για αφράτο και όπως πρέπει να είναι σε ένα κέικ, βγαίνει πιο σφιχτό, πιο ελαστικό και θυμίζει περισσότερο ψωμί παρά κέικ. Το μυστικό είναι λίγο ανακάτεμα. Το μείγμα σας θα βγει έτσι σχετικά υγρό, μπορεί να σας φοβήσει να νομίζετε ότι κάτι λάθος έχετε κάνει. Δεν έχετε κάνει κάτι λάθος, όλα καλά πηγαίνουν, μια χαρά. Απλά φροντίστε να ανακατευτεί καλά. Δεν θέλουμε μεγάλα γρουμπαλάκια από αλεύρι. Και ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Έχω μία φόρμα 30 εκατοστών, βούτυρο αλευρωμένη. Και όσο αφήνουμε το μείγμα παραπάνω ώρα, να ξέρετε τόσο περισσότερο θα σφίγγει. Οπότε πολύ γρήγορα φροντίστε να το αδειάσετε για να απλώσει καλά μέσα στη φόρμα. Οπότε όπως είναι, το ρίχνουμε μέσα. Εδώ. Και πες μου τώρα, φίλε Διονύση, άμα έχεις ξαναδεί πιο εύκολη συνταγή ποτέ σου. Πες. Όχι, δεν έχεις ξαναδεί. Μπορεί να την κάνει ακόμα και ένα πεντάχρονο παιδάκι μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά. Πολύ εύκολο, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δύο μπολ, πολύ ήρεμα, πολύ ήσυχα. Σας έδειξε ότι απλά ανακατεύεται τελικά και το μείγμα μας είναι έτοιμο για να μπει μέσα στο φούρνο. Τώρα, πολύ σημαντικό, Διονύση. Άμα δεν είναι προθερμασμένος ο φούρνος, δεν το βάζουμε μέσα. Το αφήνουμε έξω. Πρέπει να προθερμάνουμε καλά το φούρνο στους 170 βαθμούς. Μην σας πω βάλτε 180 και μετά ρίξτε 170. Γιατί άμα ξεκινήσουμε από χαμηλή θερμοκρασία το κέικ μέσα, δεν θα φουσκώσει ποτέ και θα γίνει λάθος. Οπότε καλύτερα είναι να περιμένει ένα κέικ έξω μέχρι που να ζεσταθεί καλά ο φούρνος, παρά να το βάλετε, να το βιάσετε και στο τέλος να μην βγει ωραίο. Ο φούρνος με εμένα είναι προθερμασμένος στους 170 βαθμούς. Μπορείτε να προθερμάνετε και παραπάνω, γιατί καθώς ανοίγουμε την πόρτα από το φούρνο, πάντα χάνουμε 20-30 βαθμούς. Αυτό να το ξέρετε. 170 βαθμούς. Προθερμασμένος ο φούρνος και κάνουμε πολύ γρήγορα την κίνηση. Ανοίγουμε, βάζουμε, κλείνουμε. Δεν θέλουμε να ανοίγουμε το φούρνο και να χάνουμε θερμοκρασία. Θέλουμε με το που ανοίξει ο φούρνος να είμαστε αποφασισμένοι και να ρίξουμε κατευθείαν μέσα του κέικ για να ψηθεί. Τώρα, θα ψήσουμε για 40-50 λεπτάκια μέχρι που να ψηθεί μέχρι το κέντρο. Ελέγχουμε με μία οδοντογλυφίδα, ξέρετε το κολπάκι. Οπότε, μόλις είναι έτοιμο, αφήνουμε έξω να κρυώσει καλά-καλά και θα ντεκοράρουμε το κέικ με μανταρίνι. Το μανταρίνι ανήκει στην ομάδα των εσπεριδοειδών, όπως το πορτοκάλι, το grapefruit και το λεμόνι. Θεωρείται εξαιρετικά ωφέλιμο επειδή περιέχει φλαβονοειδή, βιταμίνη A και C, φυλικό οξύ και κάλιο, ενώ είναι χαμηλό σε θερμίδες. Στη χώρα μας ήρθε από τα βάθη της Κίνας περίπου το 1800. Το όνομά του το πήρε από τους μανταρίνους, τους ανώτατους αξιωματούχους της Κινέζικης Αυτοκρατορίας, εξαιτίας του έντονου πορτοκαλί χρώματος που είχαν οι στολές τους. Λοιπόν, το κέικ μας είναι έτοιμο, το έχουμε αφήσει να κρυώσει πολύ καλά γιατί θέλουμε να βάλουμε πάνω βουτυρόκρεμα. Άμα είναι ζεστό το κέικ και βάλουμε βουτυρόκρεμα, καταλαβαίνετε ότι θα γίνει χαμός. Θα λιώσουν όλα, θα γίνουν ένα, οπότε δεν θα έχουμε κέικ με τίποτα. Υπομονή, θα περάσουν 2 ώρες περίπου και το κέικ θα κρυώσει, θα γίνει τέλειο. Τώρα, σαν κέικ είναι πεντανόστιμο, έχει γεύση μανταρίνι, αλλά εμείς θέλουμε να το κάνουμε πολύ ιδιαίτερο. Τα πράγματα είναι πολύ, πολύ απλά. Πρώτα πρέπει να λιώσουμε τη λευκή κουβερτούρα μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ λευκή κουβερτούρα Nestlé Dessert με φυσικό εκχύλισμα βανίλιας Μαδαγασκάρης. Κόβεται εύκολα και λιώνει εύκολα. Και να θυμάστε ότι όταν χρησιμοποιούμε ποιοτική κουβερτούρα, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχουμε σε οποιοδήποτε γλυκό και να φτιάχνουμε. Και στη συγκεκριμένη συνταγή θέλουμε να απογειώσουμε το γλυκό μας με το frosting που θα κάνουμε εξωτερικά και χρειαζόμαστε την καλύτερη σοκολάτα που μπορούμε να βρούμε. Και η καλύτερη σοκολάτα είναι συγκεκριμένη. Χρειαζόμαστε μία συσκευασία για να φτιάξουμε ουσιαστικά το frosting για το cake μανταρίνι και λίγο ακόμα για να ντεκοράρουμε. Οπότε περίπου μία μισή συσκευασία είναι αρκετή. Εδώ. Θέλουμε 180 για το frosting και περίπου 50-60 για τη διακόσμηση. Οπότε, κόβουμε σε μικρά κομματάκια. Και μεξί με το που ανοίγεις τη σοκολάτα κατευθείαν μυρίζει βανίλια, είναι φανταστικό. Έχω ένα μπερμαρί, νεράκι που βράζει με ένα μπολ εδώ και θα ρίξω μέσα την κουβερτούρα μου και υπενθυμίζω ότι τα 180 γραμμάρια θα τα ρίξουμε μέσα στο frosting και τα υπόλοιπα θα τα χρησιμοποιήσουμε για να ντεκοράρουμε το κέικ μας. Πολύ απλά. Και μόλις τελειώσουμε με την κουβερτούρα μας, θα σας πω ότι η λευκή κουβερτούρα λιώνει πάρα πολύ εύκολα, πιο εύκολα από τις άλλες κουβερτούρες. Μην έχετε πολύ δυνατά το μάτι σας, δεν χρειάζεται.
ίσα-ίσα μόνο με νεράκι από κάτω που έβραζε, είναι αρκετό για να λιώσει κατευθείαν η κουβερτούρα μας. Κοιτάξτε, έτσι όπως είναι, κατευθείαν θα την αφήσω, βασικά θα κλείσω και το μάτι και θα λιώσει μόνη της. Τώρα, πάμε πίσω στο μίξερ. Χρειαζόμαστε να φτιάξουμε ένα frosting. Το πιο απλό frosting που μπορούμε να κάνουμε είναι η βουτυρόκρεμα. Γιατί βουτυρόκρεμα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Χρειαζόμαστε βουτυράκι και άχνη ζάχαρη. Το βούτυρο πρέπει να είναι κρύο ή θες σε θερμοκρασία δωματίου, φίλε Διονύση? Το βρήκες γιατί το είδες. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, γιατί υπάρχουν και frosting που γίνονται με θερμοκρασία ψυγείου. Στο χέρι μου γιατί το βάλα έτσι. Δεν πειράζει. Εντάξει. Θα το κάνουμε πάρα πολύ μαγικά τώρα. Υπάρχουν και βούτυρα που είναι και στο θερμοκρασία ψυγείου. Είναι μαγκας έτσι ή όχι? Όχι πολύ. Πώς? Εντάξει, υπάρχουν και βούτυρα που είναι σε θερμοκρασία ψυγείου. Το ξέρες? Όχι. Ωραίος. Λοιπόν, ρίχνουμε την άχνη ζάχαρη μέσα. Τώρα, πριν χτυπήσω το βούτυρο με την άχνη ζάχαρη, θα πάρω και ένα τηγανάκι για να φτιάξω ένα σιρόπι και να σιροπιάσω το κέικ μανταρίνι. Θα ρίξω μέσα το χυμό μανταρίνι, το κονιάκ μου, λίγο βανίλια και λίγο μελάκι. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο, είναι πολύ απλό σιρόπι. Ίσα-ίσα θέλουμε να πάρει μια ελαφριά βράση για να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Δεν θέλουμε να βράσει το σιρόπι μας και να πέσει σε όγκο. Θέλουμε ίσα-ίσα απλά να δέσουν τα υλικά. Οπότε πάνω στη φωτιά. Εδώ, σιγανή φωτιά και περιμένουμε μέχρι που να αρχίσει να βράζει. Θα πάρει περίπου 1-2 λεπτάκια. Θα είναι έτοιμο. Σε 1-2 λεπτάκια η σοκολάτα μας θα έχει λιώσει και θα είναι έτοιμη. Κλείνω το μίξερ. Χτυπάω το βούτυρο με την άχνη για 3-4 λεπτάκια και θα είναι έτοιμο και αυτό. Και η βουτυρόκρεμά μας είναι έτοιμη, όπως επίσης και το σιρόπι και έχει λιώσει και η λευκή κουβερτούρα μας. Το σιρόπι είναι έτοιμο, κοιτάξτε εδώ, απλά το βγάζουμε από τη φωτιά. Θα βάλω σε ένα ωραίο μπολάκι εδώ. Σας είπα ότι θέλω ίσα-ίσα να πάρει μία βράση και να δέσουν τα υλικά. Δεν θέλουμε να βράσει πολύ ώρα. Καλό θα ήταν βέβαια το σιροπάκι να ετοιμάσουμε λίγο πιο πριν, να μην είναι καυτό καθώς το ρίξουμε στο κέικ μας. Αλλά τώρα το έκανα, οπότε θα συνεχίσω όσο έχει τη συνταγή. Βγάζουμε τη βουτυρόκρεμα από το μίξερ, εδώ. Και όπως σας είπα, θέλω 180 γραμμάρια λιωμένη λευκή. Οπότε, θα βάλω εδώ. Και φροντίστε να μην πέσει καθόλου υγρασία μέσα στη βουτυρόκρεμα. Οπότε θέλω μία πετσέτα, εδώ. Να φροντίσω καθώς σηκώσω τον μπολ μου να μην έχει καθόλου νεράκι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Ανακατέψτε λίγο εδώ. Κοιτάξτε εδώ πόσο βελούδινη και ωραία είναι. Τέλεια. Και θέλουμε 180 λευκή κουβερτούρα μέσα. Εδώ. Εδώ. Και την υπόλοιπη θα την χρησιμοποιήσουμε για ντεκόρ. Οπότε, πάει αυτό στην άκρη. Θέλουμε μία μικρή σακούλα ζάχαρο πλαστικής. Και θα ρίξουμε την υπόλοιπη σοκολάτα μέσα. Εδώ. Τέλεια. Τώρα, δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Θέλουμε ίσα-ίσα να ντεκοράρουμε το κέικ μας. Θα σας εξηγήσω στο τέλος, μάλλον θα το δείτε. Οπότε, αφήνω αυτή την κουβερτούρα στην άκρη. Πάει αυτό πίσω. Και πάμε τώρα να βάψουμε το γλάσο μας. Θέλω στην αρχή να ανακατέψουμε τη βουτυρόκρεμα μαζί με τη σοκολάτα. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ, κατευθείαν θα δέσει. Εφόσον κάνετε γρήγορες κινήσεις, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Και βέβαια η βουτυρόκρεμα εκεί πέρα που θα ήταν απλά βούτυρο και άχνη ζάχαρη, απέκτησε άλλη γεύση. Έγινε πολύ πιο ποιοτική. Έχει γεύση λευκής κουβερτούρας, έχει γεύση βανίλιας, είναι φανταστική. Αλλά επειδή θα κάνουμε ένα κέικ μανταρίνι, θέλουμε να τη χρωματίσουμε. Έχουμε πορτοκαλί χρώμα ζαχαροπλαστικής, μπορεί να φαίνεται κόκκινο σε αυτή τη μορφή, αλλά καθώς ανακατέψουμε με όλα τα υπόλοιπα υλικά, γίνεται πορτοκαλί. Μην σας μπερδέψει, γιατί μερικοί μπερδεύονται, νομίζουν ότι έχουν κόκκινο χρώμα, αλλά δεν είναι κόκκινο. Είναι πορτοκαλί, κοιτάξτε. Και νομίζω ότι το γλάσο μας είναι πάρα πολύ όμορφο και ένα γλάσο που αρμόζει για να φτιάξουμε ένα κέικ μανταρίνι. Πάμε στο επόμενο κομμάτι του στισήματος του κέικ μας. Να σας πω ότι
Εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικά αυτά που θα πω. Γελάω, θα σας πω γιατί γελάω. Γιατί όταν είχα πρωτοξεκινήσει να δουλεύω με ένα συνεργάτη μου πριν από καιρό, του είχα ετοιμάσει τα παντεσπάνια, του είχα δώσει τη συνταγή του βουτυρόκρεμα και λέω, επειδή περιμένω να κρυώσει, όταν θα γυρίσεις, κόψε το παντεσπάνι στη μέση και γέμισε το με βουτυρόκρεμα να κάνουμε την τούρτα. Οπότε το λογικό όταν λες σε έναν άνθρωπο αυτό το πράγμα είναι να σου κόψει το παντεσπάνι έτσι στη μέση, να σου βάλει βουτυρόκρεμα και να φτιάξει μια τούρτα. Σωστά! Γυρνάω από τη δουλειά και βλέπω ένα παντεσπάνι κομμένο έτσι στη μέση και έφτιαξε την τούρτα έτσι. Και γελούσα πάρα πολύ γιατί δεν μπόρεσα να καταλάβω ποτέ πώς το σκέφτηκε να το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά σήμερα θα κάνω ακριβώς το ίδιο. Γιατί είναι πάρα πολύ αστείο. Δηλαδή, όταν σου λένε κόψε το παντεσπάνι στη μέση, πραγματικά αυτό που θέλεις να κάνεις είναι να πάρεις το παντεσπάνι και να το κόψεις έτσι στη μέση. Σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Το παντεσπάνι θα το κόψουμε εδώ στη μέση. Κόβουμε το παντεσπάνι στη μέση και θέλω, επειδή έχει κούρβα και θέλουμε να κάνουμε ένα γλυκό σε σχήμα μανταρίνι, λίγο να ισιώσουμε το πάνω μέρος, εδώ. Ισιώνουμε λίγο εδώ. Αυτό δεν το πετάμε, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Θα ισιώσω λίγο ακόμα. Εδώ. Θα ισιώσω και το άλλο. Εδώ. Ίσα-ίσα τριμάρουμε από πάνω για να μπορέσει και να τραβήξει περισσότερο σιρόπι τώρα που θα σιροπιάσουμε το κέικ και ουσιαστικά να κάτσει καλύτερα το ένα πάνω στο άλλο. Βλέπετε? Τώρα γίνεται καλύτερο. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε το σιροπάκι μας και χωρίζουμε στη μέση. Ρίχνουμε το μισό στο ένα παντεσπάνι και το μισό στο άλλο. Το ονομάζουμε πια παντεσπάνι, άσχετα που είναι κέικ, γιατί όταν γίνεται μέρος ενός μεγαλύτερου κέικ, μπορούμε να το ονομάσουμε παντεσπάνι. Οπότε συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο και φροντίζουμε όλο το σιρόπι να πάει στο κέικ μας. Και με το που τελειώσουμε το σιροπάκι μας, πάμε να βρούμε ένα ωραίο σκεύος για να φτιάξουμε το κέικ μανταρίνι μας. Αυτό μας αρέσει ή θέλουμε κάτι άλλο? Ωραίο, μας αρέσει. Ωραία. Τέλεια. Αφού μας αρέσει, θέλουμε τη βάση για να φτιάξουμε το κέικ. Ένα πανάκι το βρέχουμε ελαφρά για να φροντίσουμε να κολλήσει πάνω η πιατέλα μας ή το πιάτο που θέλουμε να σερβίρουμε. Εδώ. Κοιτάξτε. Για να μπορέσουμε να στήσουμε πιο εύκολα το κέικ μανταρίνι. Και τι θέλω? Θέλω μία λαδόκολλα. Εδώ. Θα κόψω τρία ωραία κομμάτια. Ένα. Δύο. Εδώ και εδώ. Ουσιαστικά για να με βοηθήσει να ξεφορμάρω το κέικ μου και να μην λερώσω καθόλου την πιατέλα από κάτω. Και μεταφέρω το πρώτο παντεσπάνι μου πάνω. Εδώ. Θα το κάνω έτσι. Εδώ. Με το που ρίξω το πρώτο παντεσπάνι, θέλω λίγο frosting από πάνω. Πλώνω με μία σπάτουλα, εδώ. Και μόλις απλώσουμε τη σπάτουλα, ρίχνω το άλλο παντεσπάνι από πάνω, εδώ. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, έχουμε κάνει να φαίνεται σαν φιλετάκι από μανταρίνι το κέικ μας και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε όλο το υπόλοιπο frosting. Πολύ απλά, αυτό θα το χρειαστώ, εδώ. Αλλά με μία μαρίς φροντίζουμε να ρίξουμε όλο το frosting. Το frosting είναι ακριβώς όσο χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να βάλουμε παραπάνω. Εδώ. Και τώρα θέλω πολύ προσεκτικά να σας πάρει και μία ώρα, δεν με πειράζει. Να απλώσετε ομοιόμορφα το frosting. Εδώ να πάει παντού. Να καλύψουμε ωραία το κέικ μανταρίνι μας. Και να φαίνεται σχεδόν όλο πορτοκαλί. Σιγά σιγά ρίχνετε λίγο βουτυρόκρεμα στα πλάγια. Με απαλές κινήσεις φροντίστε η βουτυρόκρεμα να πάει παντού. Προσέξτε μην κάνετε βίαιες κινήσεις γιατί θα παίρνετε και κομμάτια από το κέικ και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε την υπόλοιπη λευκή σοκολάτα που μας έχει μείνει ή μάλλον αυτή που ήδη είχαμε κρατήσει για να κάνουμε το τελικό σχέδιο στο κέικ μανταρίνι. Θέλω να κόψετε πολύ λίγο μία μικρή μητούλα στη σακούλα ζαχαροπλαστικής και ουσιαστικά να έρθετε και να ντύσετε γύρω γύρω το μανταρινάκι εδώ.
Τέλεια. Και τώρα, θέλω να πάρετε λίγα μανταρινάκια από αυτά που είχαμε βγάλει το ξύσμα, το θυμάστε. Κόψτε φιλετάκια. Και βάλτε πάνω στο κέικ σας, εδώ. Δεν είναι φανταστικό? Είναι πανέμορφο, είναι πανεύκολο, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι ένα κέικ μανταρίνι, πραγματικά δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι δεν είναι κέικ μανταρίνι. Είναι ένα κέικ μανταρίνι και εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι πολύ εύκολο για να το φτιάξετε. Και μόλις τελειώσουμε, βγάζουμε τα χαρτάκια. Ένα, δύο, τρία. Και θα ξαναχρησιμοποιήσω λίγο τη σπατουλίτσα μου εδώ. Να διορθώσω λίγο κάποιες ατέλειες εδώ κάτω. Υπενθυμίζουμε ότι είναι ένα rustic cake. Και βάλα. Έτοιμο. Το μόνο που θα ρίξω από πάνω είναι λίγο δυόσμο. Γιατί μου αρέσει. Μου κάνει πιο ιδιαίτερο, πιο φρέσκο. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Για το κέικ μανταρίνι. Βάζουμε στο μπολ με το αλεύρι το baking powder, το αλάτι και ανακατεύουμε. Βάζουμε σε άλλο μπολ το χυμό από το μανταρίνι, τα αυγά, τους κρόκους, τη ζάχαρη, το ελαιόλαδο, τη βανίλια, το ξύσμα από τα μανταρίνια, το γιαούρτι και ανακατεύουμε με ένα σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Προσθέτουμε το μείγμα με το αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Απλώνουμε το μείγμα του κέικ σε μια βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 40 με 50 λεπτά. Αφού ψηθεί, αφήνουμε το κέικ να κρυώσει για 2 ώρες. Για το frosting, λιώνουμε σε μπεν μαρί τη λευκή κουβερτούρα, στη συνέχεια βάζουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο, την άχνη ζάχαρη και χτυπάμε για 3 με 4 λεπτά μέχρι να φρατέψουν. Προσθέτουμε τη λιωμένη λευκή κουβερτούρα, το χρώμα ζαχαροπλαστικής και ανακατεύουμε με μία μαρίζ. Για το σιρόπι, βάζουμε σε ένα μικρό τηγάνι το χυμό από το μανταρίνι, το κονιάκ, τη βανίλια, το μέλι και αφήνουμε σε χαμηλή φωτιά να πάρει μία βράση για 1 με 2 λεπτά. Αφαιρούμε από τη φωτιά και αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει. Για τη σύνθεση, κόβουμε το κέικ κάθετα στη μέση. Με ένα μαχαίρι, κόβουμε την επιφάνεια στα δύο κομμάτια του κέικ για να ισιώσουν και απλώνουμε με ένα πινέλο το σιρόπι. Απλώνουμε 3 κομμάτια λαδόκολλα σε μία πιατέλα σε σχήμα τριγώνου. Βάζουμε το ένα κομμάτι από το κέικ και απλώνουμε το μισό frosting. Τοποθετούμε από πάνω το δεύτερο κομμάτι κέικ με την κομμένη επιφάνεια προς τα κάτω, ώστε να φαίνεται σαν φέτα από μανταρίνι και το καλύπτουμε ολόκληρο με το υπόλοιπο frosting. Βάζουμε τη λιωμένη λευκή κουβερτούρα σε κορνέ και σχηματίζουμε λεπτές γραμμές από πάνω, τέτοιες ώστε να θυμίζουν μανταρίνι. Στολίζουμε με φέτες μανταρίνι, προσθέτουμε φύλλα δυόσμου και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε αυτό το αριστούργημα. Πραγματικά είναι τόσο εύκολο κέικ και τόσο εντυπωσιακό. Κοιτάξτε εδώ πόσο αφράτο είναι. Όλαλα. Φανταστικό. Καλά, εντάξει, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι είναι ίσως και το πιο προνομιούχο, γιατί έχει αυτή τη μεριά, έτσι όπως είναι όμορφη, και από εδώ είναι ακόμα πιο όμορφο. Οπότε ήρθε η ώρα να δοκιμάσω. Και κοιτάξτε εδώ, πόσο αφράτο είναι. Βλέπετε? Λευκή σοκολάτα με μανταρίνι. Το ένα απογειώνει το άλλο. Παναγία μου! Είναι τόσο αφράτο και τόσο νόστιμο που δεν μπορείς με τίποτα να σταματήσεις να τρως. Κάθε μπουκιά σου βγάζει τόσο έντονο μανταρίνι που πραγματικά είναι σαν να τρως ένα ολόκληρο φρούτο. Θέλω να με αφήσετε για 5 λεπτά μόνο με το μανταρίνι να απολαύσω το γλυκό μου, γιατί είναι ό,τι πιο μοναδικό σε κέικ έχετε δοκιμάσει.